ιστορία βρίσκεται σε ένα σπάνιο βιβλίο ως πολύ την ιστορική μαρτυρία την οποία ο Χρήστος Ρουσόπουλος, ένας 20χρονος αγρότης από το Τιμόνιο του Εύρου, κατέγραψε όταν επιστρατεύτηκε μαζί με άλλους 300 στρατιώτες κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το Μάιο του 1941, εκατοντάδες στρατιώτες από τη Θράκη πολέμησαν στη μάχη της Κρήτης. Είναι οι επωνομαζόμενοι 300 του Εύρου στη μάχη της Κρήτης. Τα 300 παλικάρια που κλήθηκαν να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία ως νεοσύλλεκτοι μέσα στις φλόγες του πολέμου και που πολέμησαν κατά των Γερμανών κατακτητών στο Ηράκλειο.
ο Χρήστος Ρουσόπουλος, γιος του αγρότη Δημητρίου Ρουσόπουλου και της Χρυσής Καϊσίδη, από το Μέγα Ζαλούφι Ανατολικής Θράκης και κάτοικος Χειμωνίου Ορεστιάδος, γεννήθηκε το 1920. Αποφύτησε από το Δημοτικό Σχολείο του Ρίου, όπου και παρακολούθησε τις τρεις τελευταίες τάξεις. Το Δεκέμβριο του 1939 παντρεύτηκε την Καλυψό Θεοδόρου Μαλασίδου, με την οποία απέκτησε δύο αγόρια που πέθαναν σε μικρή ηλικία και τρία κορίτσια. Ήταν άνθρωπος με καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα και ταλέντα. Λαϊκός ποιητής, μουσικός, συγγραφέας και ζωγράφος. Έγραψε και εξέδωσε 6 βιβλία και το 1973 κατέγραψε πλούσιο υλικό για την ιστορία του χωριού του. Στις 3 Απριλίου του 1941 επιστρατεύτηκε και ξεκίνησε από το χωριό του παίρνοντας μαζί του το βιολί του, μολύβι και χαρτί. Κράτησε λεπτομερές ημερολόγια από τις μέρες του πολέμου και της αιχμαλωσίας, το οποίο ξαναδούλεψε περισσότερες από μία φορές σε μεγαλύτερη ηλικία.